τώρα χαιρετισμό θα απευθύνει η υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ σε Μίνα Διγενή. Καλησπέρα, κόκκινο σύνταγμα. Κατά κόκκινο σύνταγμα. Καλησπέρα σε όλους εσάς, τους μαχητικούς, τους ανυποχώρητους, τους αποφασισμένους για την κόκκινη ψήφο, την αντισυστημική, την αντιφασιστική, την ψήφο της λαϊκής νίκης. Εδώ, στη μεγαλύτερη συγκέντρωσή μας των τελευταίων χρόνων. Είναι απίστευτο πόσο μεγάλη είναι. Είμαστε σίγουροι, είμαστε εδώ, είμαστε σίγουροι, είμαστε αισιόδοξοι. Όλο και περισσότεροι κάθε μέρα εκδηλώνουν τη στήριξή τους στο ΚΚΕ. Ακόμη και όσοι διατηρούν κάποιες επιμέρους επιφυλάξεις, ξέρουν ότι αυτό που κάνουν τώρα, αυτό που θα κάνουν, είναι το σωστό. Είναι τιμή όλων μας να είμαστε με τους πρωτοπόρους, τους αυθεντικούς, τους έντιμους αριστερούς σε αυτή την κρίσιμη μάχη. Με αυτούς που με πράξεις και όχι με λόγια αντιπαλεύουν τους φασίστες που θρέφει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ρατσισμό απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, στους ανθρώπους με διαφορετικές επιλογές στην προσωπική του ζωή. Και μπορούν να το κάνουν γιατί διεκδικούν ίσα κοινωνικά δικαιώματα για όλους χωρίς διακρίσεις. Γιατί παλεύουν ενάντια στο σύστημα που ξεχωρίζει και τελικά χωρίζει τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κατάκτηση δικαιωμάτων και ελευθεριών αυτού του λαού που να μην συνδέεται με αγώνες του ΚΚΕ. Για περισσότερα από 100 χρόνια δεν υπήρξε προσβολή της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας της χώρας, που το ΚΚΕ δεν βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αντίστασης. Θέλουμε και τώρα εσύ να είσαι μαζί μας, εσύ που δεν έχεις αποφασίσει ακόμα τι θα ψηφίσεις, όπως και εσύ που ψηφίζεις για πρώτη φορά. Σκέψου λογικά μελετώντας την ιστορία. Δες πόσο στήχησε η παραπλάνηση του κόσμου από τη λάθος εικόνα που έδιναν οι καθεστωτικοί φακοί στην ιστορία, στους αγώνες και στις θέσεις του ΚΚΕ. Δες τι έγινε όταν κάποτε, τιμωρώντας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ψήφιζαν Σιμίτη. Ύστερα, για να τιμωρήσουν αυτόν, ψήφιζαν Κώστα Καραμαλή. Κι ύστερα Γιώργο Παπανδρέου, Σαμαρά και Τσίπρα. Σοβαρά τώρα, υπάρχουν κάποιοι που σκέφτονται να τιμωρήσουν τον Τσίπρα ψηφίζοντας έναν Μητσοτάκη? Υπάρχουν κάποιοι... Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν πως φταίνε τα πρόσωπα, αφού αποδείχτηκε στην πράξη ότι οι πολιτικές τους είναι ακριβώς ίδιες. Ίδια συμβόλαια εκτελούν και τα ίδια αφεντικά έχουν, αφού ο ένας συνεχίζει πάντα τη δουλειά του άλλου. Ποιο σοβαρός άνθρωπος μπορεί να εμπιστευτεί αυτή τη θλιβερή καρικατούρα της Προοδευτικής Συμμαχίας, που στο όνομα της αριστεράς εξυπηρετεί την αντίδραση και τον φασισμό. Μια ερμαφρόδιτη συμμαχία, μια τερατογένεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια εκπαιδεύτηκε άριστα μαζί με τα ξέφτια του ΠΑΣΟΚ στα κόλπα της διεφθαρμένης σοσιαλδημοκρατίας. Και τώρα με αυτή τη συμμαχία Φραγκενστάιν, νομίζω ότι διεκδικεί ντοκτορά στον τυχοδιοκτισμό. Αυτή η παρέα του, ό,τι να είναι, εμποδίζει, λέει, την άνοδο της ακροδεξιάς. Μα με ακροδεξιούς δεν κυβερνούσε τόσο καιρό.
Ποιο νομίζει ότι κοροϊδεύει? Οι δολοφόνοι του Φύσα ακόμα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ποιος ακριβώς θα εμποδίσει τους φασίστες? Αυτός που καλλιεργεί κλίμα ανοχής σε εθνικιστικές και ακροδεξιές αντιλήψεις? Ο μπαμπούλας της ακροδεξιάς και του φασισμού, που πάντα φύτρωνε στο θυμό και στη δυσαρέσκεια του κόσμου, μια χαρά εξυπηρετεί για να περαστούν αντιλαϊκά μέτρα, για να υλοποιηθούν οι πιο βάρβαρες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να οδηγήσουν όλα αυτά σε μια φοβισμένη και όλο πιο συντηρητική κοινωνία, αυτή που βολεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αυτήν δεν τη θέλουμε εμείς τελικά. Αυτό να το ξέρουν. Εμείς τη θέλουμε δίκαιη, χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς ανέργους, χωρίς πρόσφυγες, χωρίς πολέμους. Και αγωνιζόμαστε αυτήν με το ΚΚΕ. Πάμε γερά, πάμε για τη νίκη. Βότα κομμουνίστα που θα πει σε λίγο. Και ο Μάρκο Ρίτσο που είναι εδώ, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας. Μπενβενούτο, Μάρκο, μπενβενούτο. Με τη νίκη που είναι σίγουρη. Είμαστε πολλοί και είμαστε αποφασισμένοι. Γεια σας!